φάνηκε πολύ υποτιμητικό και από έναν άνθρωπο που δηλώνει δίκαιος. Είναι πολύ άσχημο να υποτιμάς έναν άνθρωπο που είναι και συμπαίκτη σου και συνάνθρωπος σου, να σου το πω έτσι. Το να μην αξίζει να αναφερθείς καν. Δηλαδή, σωστά. Ούτε... Συγγνώμη αν το πήρες, δεν το είπα υποτιμητικά. Α, γιατί ακούστηκε σαν ένα σκουπίδι, ας πούμε, αυτό. Όχι, συγγνώμη αν το ένιωσες έτσι. Αυτό το οποίο είπα ήταν γιατί ήθελα να ακουστεί ολοκληρωμένο αυτό το οποίο είπα, γιατί απάντησα και στις 16 ερωτήσεις. Ναι. Είπα πολλά τέλος πάντων. Αυτό που ήθελα να πω είναι ποιους δύο παίκτες ήταν η ερώτηση. Θα έφερνες πίσω και με ποιους θα τους αντικαθεστούσες. Εγώ καταρχάς την ερώτηση την πήρα ως θετική. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν. Δηλαδή ήταν παιχνιδιάρικη. Είπα λοιπόν. Έξυπνη ερώτηση ήταν. Έξυπνη, ναι, ωραία ερώτηση. Είπα λοιπόν, θετικά απάντησα, ότι δεν σε βάζω. Ο ένας ήταν ο Ισίδωρος, ο οποίος έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ναι, ναι. Και ο άλλος, αυτός που μου ήρθε στο μυαλό, ήταν ο Μελέτης, που έφυγε τη δεύτερη εβδομάδα. Οπότε θεώρησα ότι η αντικατάσταση θα γινόταν δεύτερη και την προηγούμενη εβδομάδα. Ο ένας λοιπόν ήταν ο Παναγιώτης. Φυσικά διάλεξα άτομα τα οποία ήταν πιο μακριά μου, ούτε αυτό ακούστηκε. Αλλά είναι αυτονόητο. Δεν θα διάλεγα άτομα τα οποία συμπαθώ. Και από αυτούς λοιπόν που είναι πιο μακριά μου, θεωρώ τον Παναγιώτη πιο loud. Δηλαδή, αν έφευγε τη δεύτερη εβδομάδα, θα άφηνε το στίγμα του. Με αυτή την έννοια το είπα εγώ τουλάχιστον. Και την προηγούμενη δεν ήθελα να πω καν εσένα, γιατί θεωρώ πως εσένα δεν σε έχω γνωρίσει, να σου. Όποιος βλέπει, καταλαβαίνει ακριβώς. Χθες είδαμε ακριβώς όλη τι είπε. Και με ποιο τρόπο το είπε. Οπότε είναι αυτό που λέω εγώ από τότε. Βγήκε το συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Εντάξει, δεν με πείθει. Γιατί αυτά τα πράγματα που λέει δεν συνάβουν με τις πράξεις της και ούτε καν με την πραγματικότητα.